Ας δούμε σε αυτό το σημείο τι υπόθηκε στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τις αναμέτρησεις των περιβολίων. Όλη τη βδομάδα δουλέψαμε πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι. Παίζαμε με την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, με μια ομάδα που έχει περίπου 2 εκατομμύρια budget. Και είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι ώστε να μπορούμε να σταματήσουμε τα ατού αυτής της ομάδος. Τα παιδιά αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια γιατί το καταφέρανε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και όχι μόνο αυτό, θεωρώ ότι στο παιχνίδι είχαμε τον έλεγχο και όταν δεν είχαμε την μπάλα στην κατοχή μας και όταν είχαμε την μπάλα. Αυτό που μας μένει είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει το μάτς, κάναμε πολλές ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε και η Λάρισα δύο κλασικές ευκαιρίες, αλλά αυτά στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν. Εμείς αυτό που κρατάμε είναι η πολύ καλή εικόνα των παιδιών. Το Χ είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι δίκιο για τις δύο ομάδες και συγκεντρωνόμαστε για το επόμενο παιχνίδι. Ξέραμε σήμερα ότι έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα. Είχαμε κάποια νεύρα στο παιχνίδι μας και ήμασταν στα 90 λεπτά καλή. Ο πρώτο πρόβλημα είναι ότι δεν ήταν πάνω να γράψει. Και στο πρώτο ημίχρονο και η μία η ομάδα και οι άλλοι είχαν τις ευκαιρίες. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τις δικές μας ευκαιρίες. Και στο δεύτερο είχαμε δύο κλασικές ευκαιρίες, το οποίο θα έπρεπε να βάλουμε γκολ αν θέλουμε να πάμε στην Super League. Ακόμα μια φορά θέλει να πει ότι μπορεί η Λάρισα να παίξει καλύτερα και έχουμε τους παίκτες που να το πραγματοποιήσουν αυτό. Δεν έχει κανένα παράπονο από τους δικούς του παίκτες. Έχουμε αρκετούς αγώνες ακόμα να παίξουμε. Και ξέρουμε ότι ο κάθε επόμενος αγώνας, κάθε αγώνας για μας είναι πολεμικός. Το τελείωσε σήμερα ο αγώνας, αλλά για μας σήμερα χάσαμε 2 πόντους. Βλέπουμε τον επόμενο αγώνα, το οποίο θα πρέπει να τον κερδίσουμε. Το αποτέλεσμα θα μπορούσαμε να το έχουμε, να έχουμε κερδίσει τον αγώνα, γιατί είχαμε τις ευκαιρίες αυτές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε, να το πραγματοποιήσουμε αυτό. Μπορούσαμε δηλαδή με την ευκαιρία του Κουσιανικού να δώσει την πάσα ή να το κάνει και μόνος του. Θα αντιμετωπίσουμε την καλύτερη ομάδα της κατηγορίας σήμερα. Καταφέραμε να περιορίσουμε τους αντιπάλους μας και να βγούμε εμείς πολλές φορές μπροστά και να διεκδικήσουμε το παιχνίδι και τους 3 βαθμούς. Ήμασταν καλύτεροι. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι. Αλλά επειδή όπως έχουμε μάθει, άμα δεν μπορείς να νικήσεις το παιχνίδι, καλύτερα να μην το χάσεις. Έτσι πήραμε ένα βαθμό. Δεν είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι. Αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κερδίζει πάντα καλύτερα. Σίγουρα ο κόσμος αναγνωρίζει την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς θα δίνουμε πάντα το 100%, το 1000% μάλλον, για τον κόσμο και για την ομάδα. Σήμερα ήταν ένα μάτς με πολλή ένταση, το οποίο πιστεύω το κλίμα το δημιούργησε και λίγο διαδητής με τις αποφάσεις του, ειδικά στην αρχή του μάτς. Εμείς δεν έπρεπε να επηρεαστούμε από αυτό, παρόλα αυτά επηρεαστήκαμε. Βλέπουμε ότι το πρωτάθλημα της Football League είναι ένα πολύ σκληρό πρωτάθλημα, το οποίο κρίνεται σε 1-2 ευκαιρίες. Δυστυχώς εμείς σήμερα είχαμε αυτές τις ευκαιρίες και δεν τις κάναμε γκολ. Και γι' αυτό ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, η ισοπαλία. Εντάξει, είναι μια δύσκολη έδρα. Η ομάδα του Χανίου είναι μια πολύ καλή ομάδα, η οποία παίζει πολύ δυνατά σε όλα τα μάτς. Το ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Ελπίζαμε για την νίκη, τελικά όμως δεν τα καταφέραμε.